Μια αεροπορική βάση στην Αλβανία που χρονολογείται από τη Σοβιετική εποχή μετατρέπεται σιγά σιγά σε τακτική βάση επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για τη βάση της πόλης Κουτσόβα, με τα έργα να έχουν ήδη ξεκινήσει. Αυτοί που πετούσαν με σοβιετικά ΜΙΓ την παλιά εποχή θυμούνται την ένταση του ψυχρού πολέμου που κυριαρχούσε στην Αλβανία. Η συχνότητα των πτήσεων εκείνη την εποχή του ψυχρού πολέμου ήταν απίστευτη. Κάθε μέρα πετούσαμε. Μάλιστα, μέχρι το 1962 η βάση της Κουτσόβα ήταν υπεύθυνη για την κάλυψη όλου του εναέριου χώρου της Αλβανίας. Γι' αυτό το λόγο και υπήρχε μεγάλη ένταση στις πτήσεις μας. Το ΝΑΤΟ και η Αλβανία έχουν δεσμεύσει 50 εκατομμύρια ευρώ για την αεροπορική βάση που αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργική στα τέλη του 2023. Βρίσκεται 85 χιλιόμετρα νότια των Τυράννων και στη Σοβιετική εποχή η Κουτσόβα είχε το προσωνύμιο «Η πόλη του Στάλιν». Πλέον όμως ανήκει στη Δύση. Σίγουρα τα παιδιά μας και η νέα γενιά θα πετάνε από εδώ και πέρα με F-16. Αυτή είναι μόνο η αρχή και έτσι θα αποκτήσουν και πτυτική εμπειρία. Δεδομένου ότι η βάση μας θα διοικείται υπό τις οδηγίες του ΝΑΤΟ, πιστεύω ότι τελικά θα δημιουργηθεί και η δική μας αεροπορία με αυτά τα μαχητικά. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Η Αλβανία δεν διαθέτει μαχητικά αεροπλάνα, καθώς είχε ξεμείνει με εκατοντάδες σοβιετικά ΜΙΓ, τα οποία τώρα έχουν καταστραφεί. Η κυβέρνηση ελπίζει πως η βάση του ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την αεροπορία της χώρας, αλλά και την οικονομία της.